Οι Έλληνες, που αποτέλεσαν την ναυτική δύναμη, ήταν οι ακόλουθοι. Οι Αθηναίοι, που είχαν τις περισσότερες τριήρες, οι Κορίνθοι, οι Μεγαρείς, οι Αιγινίτες και οι Σικιώνοι, οι Λακεδαιμόνοι, οι Επιδαύροι, οι Ερετρίες, οι Τριζίνοι. Ο στόλος των Ελλήνων, αναχωρώντας από το Αρτεμίσιο, συγκεντρώθηκε στη Σαλαμίνα. Αυτό το ζήτησαν οι Αθηναίοι, γιατί ήθελαν να βγάλουν τις οικογένειές τους από την Αττική. Έτσι, ενώ όλοι αγκυροβόλησαν στη Σαλαμίνα, οι Αθηναίοι επέστρεψαν στα σπίτια τους και έδωσαν οδηγίες στο λαό να εγκαταλείψει την πατρίδα. Τους πήραν με τα πλοία, γυναίκες, παιδιά, γέροντες και τους μετέφεραν άλλους στην Τριζίνα, άλλους στην Αίγινα και μερικούς στη Σαλαμίνα. Πίσω έμειναν οι ιερείς της Αθήνας, μερικοί άποροι και κάποιοι άλλοι που πίστευαν ότι το ξύλινο τείχος της προφητείας ήταν ο πρόχειρος φράχτης που είχαν στήσει γύρω από την Ακρόπολη. Ο ξύλινος φράχτης δεν στάθηκε ικανός να κρατήσει μακριά τους εχθρούς. Η Ακρόπολη έπεσε, οι ναοί πυρπολήθηκαν και από όπου πέρασε ο Πέρσης σε όλη την Αττική άφησε πίσω του ερείπια και καμένη γη. Όταν έμαθαν οι στρατηγοί αυτά που είχαν γίνει στην Αθήνα, δεν θέλησαν να μείνουν πια στη Σαλαμίνα. Επιβιβάστηκαν στα πλοία τους και ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν. Τότε πήγε ο Θεμιστοκλής στο Σπαρτιάτη Ναύαρχο Ευρυβιάδη και τον έπεισε να συγκαλέσει συμβούλιο. Και εκεί ο Αθηναίος στρατηγός άρχισε να επιχειρηματολογεί και να προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες να μην φύγουν από τη Σαλαμίνα. Οι Κορίνθιοι τον άκουγαν θυμωμένοι. Και μάλιστα ένας από αυτούς του είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να μιλά κάποιος που δεν έχει πια πατρίδα. Τότε ο Θεμιστοκλής του απάντησε ότι η πατρίδα του ήταν τα πλοία. Ύστερα στράφηκε στον Ευρυβιάδη και με πολύ έντονο ύφος του είπε ότι αν οι Έλληνες έφευγαν από τη Σαλαμίνα, τότε θα έφευγε και εκείνος με τα 200 πλοία του. Θα μάζευε και όλο το λαό, τις γυναίκες και τα παιδιά και θα έφευγαν να βρουν καινούρια πατρίδα, στην Ιταλία. Ο Ευρυβιάδης φοβήθηκε ότι θα έχανε τα αθηναϊκά πλοία και έτσι αποφάσισε να μείνει ως τέλος στη Σαλαμίνα. Το ίδιο πρωί, ο μεγάλος βασιλέας πήγε να επιθεωρήσει το στόλο του που ήταν εγκυροβολημένο στο Φάληρο. Εκεί κάλεσε τους αξιωματούχους και τους διοικητές των πλοίων και έβαλε το στρατηγό Μαρδόνιο να τους ρωτήσει έναν-έναν για την ναυμαχία. Όλοι έλεγαν ότι έπρεπε να αναμετρηθούν με τον ελληνικό στόλο στη Σαλαμίνα και μόνο η Αρτεμισία, η βασίλισσα της Αλικαρνασσού, είχε αντίθετη γνώμη. Ο Ξέρξης, αφού τους άκουσε όλους, αποφάσισε να ακολουθήσει τη γνώμη των πολλών. Έδωσε εντολή να αποπλέψει ο στόλος για τη Σαλαμίνα και το ίδιο βράδυ ο στρατός να ξεκινήσει για την Πελοπόννησο. Όταν έφτασε ο περσικός στόλος απέναντι από τη Σαλαμίνα, ήταν αργά το απόγευμα. Είχε σκοτεινιάσει αρκετά και δεν ήταν κατάλληλη η ώρα να ξεκινήσει η ναυμαχία. Στο μεταξύ, έφτασαν ειδήσεις στο στρατόπεδο των Ελλήνων για την αναχώρηση του περσικού στρατού και οι Πελοποννήσιοι αναστατώθηκαν. Ζήτησαν να γίνει και πάλι συμβούλιο, όπου υποστήριξαν την άποψή τους ότι είναι ανόητο και απερίσκεπτο να μείνουν και να πολεμήσουν σε μια χώρα που είναι ήδη στα χέρια του εχθρού. Βλέποντας ο Θεμιστοκλής τον κίνδυνο να διαλυθεί ο στόλος, έφυγε κρυφά από το συμβούλιο. Βρήκε το Σίκινο, τον έμπιστο δούλο του, και τον έστειλε στο στρατόπεδο των Περσών. Ο Σίκινος, ακολουθώντας τις οδηγίες του κυρίου του, παρουσιάστηκε μπροστά στους Πέρσες στρατηγούς και μιλώντας τη γλώσσα τους, μετέφερε το μήνυμα του Θεμιστοκλή. «Ο κύριός μου που τρέφει φιλικά αισθήματα για το μεγάλο βασιλέα, μου είπε να σας αναφέρω ότι οι Έλληνες δηλιάζουν και σχεδιάζουν να φύγουν. Αν τους εμποδίσετε, σας περιμένει μεγάλη νίκη». Οι Πέρσες το πίστεψαν και άρχισαν να μετακινούν το στόλο τους μέσα στη νύχτα με σκοπό να κλείσουν τους Έλληνες στα στενά. Την ίδια ώρα στο στρατόπεδο των Ελλήνων, οι στρατηγοί συνέχισαν να διαφωνούν και να τσακώνονται, αγνοώντας τις κινήσεις του περσικού στόλου. Τότε έφτασε από την Αίγινα ένα πλοίο φέρνοντας έναν Αθηναίο εξόριστο, τον Αριστείδη, το γιο του Λυσιμάχου. Αυτός έφερε την είδηση ότι ο περσικός στόλος τους είχε περικυκλώσει στα στενά. Οι στρατηγοί δεν τον πίστεψαν, αλλά τότε έφτασε και ένα άλλο πλοίο που είχε αυτομολύσει από το περσικό στρατόπεδο με διοικητή τον Πανέτιο από την Τίνο. Ο Πανέτιος τους αποκάλυψε τα σχέδια των Περσών και τότε επιτέλους πίστηκαν οι στρατηγοί και άρχισαν να ετοιμάζονται για την ναυμαχία.
Με το πρώτο φως της ημέρας, τα ελληνικά πλοία, αφήνοντας την ασφάλεια του αγκυροβολίου τους, κινήθηκαν με απόλυτη τάξη και πειθαρχία εναντίον του εχθρού. Στην παράταξή τους, στη δεξιά πτέρυγα, την πιο τιμητική θέση, την είχαν οι 16 σπαρτιατικές τριήρες. Δίπλα τους, με 30 τριήρες, είχαν παραταχθεί οι Αιγινίτες, που ήταν πολύ έμπειροι στη θάλασσα και απέναντι είχαν τον ισχυρότατο στόλο των Ιώνων. Στην αριστερή πτέρυγα παρατάχθηκαν οι Αθηναίοι με 180 πλοία και είχαν να αντιμετωπίσουν τους Φοίνικες, άνδρες τολμηρούς και εμπειροπόλεμους. Και ενώ οι δύο στόλοι ήταν έτοιμοι να συγκρουστούν, τα ελληνικά πλοία άρχισαν να οπισθοχωρούν. Με ηρεμία όμως και τάξη, έχοντας πάντα στραμμένη την πλώρη προς τον εχθρό. Δεν ήταν από φόβο που οπισθοχωρούσαν, μα ήθελαν να αποφύγουν να συναντήσουν τον περσικό στόλο στο κέντρο των στενών, γιατί το μέρος αυτό ήταν αρκετά ανοιχτό και τα εχθρικά πλοία θα μπορούσαν να ελίσσονται πιο άνετα. Έτσι προσπάθησαν να τους παρασύρουν σε λιγότερο ευρύχωρο σημείο, όπου τα μεγάλα και βαριά περσικά πλοία δεν θα μπορούσαν να κινηθούν το ίδιο εύκολα. Ο Θεμιστοκλής που είχε διατάξει την υποχώρηση είχε και έναν ακόμα λόγο να καθυστερεί τη σύγκρουση. Περίμενε από στιγμή σε στιγμή να αρχίσει να φυσάει η ελαφριά άβρα που έπνεε συνήθως τα πρωινά στο στενό. Το κύμα δεν θα επηρέαζε τα ελληνικά πλοία γιατί ήταν χαμηλά. Αντίθετα, θα δυσκόλευε τις φοινικικές τριήρεις που ήταν υπερυψωμένες. Ο κλειδονισμός θα εμπόδιζε στους Πέρσες τοξότες να βρίσκουν στόχο, ενώ θα έστρεφε τα σκάφη πλάγια αφήνοντάς τα εκτεθειμένα στα έμβολα των ελληνικών πλοίων. Τα ελληνικά πλοία είχαν φτάσει τόσο κοντά στην ακτή που λίγο ακόμα και θα έβρισκαν στεριά, όταν ένα αθηναϊκό πλοίο με διοικητή τον Αμηνία από την Παλήμη όρμησε μπροστά και εμβόλησε ένα φοινικικό πλοίο. Την ίδια στιγμή, στο δεξιό άκρο της παράταξης, οι Αιγινίτες επιτέθηκαν στα Ιωνικά πλοία και γενικεύτηκε η ναυμαχία. Η στενότητα του χώρου δεν επέτρεψε στους Πέρσες να παρατάξουν στην πρώτη γραμμή περισσότερα πλοία από τα ελληνικά, και έτσι οι Έλληνες είχαν να αντιμετωπίσουν σχεδόν ίσο αριθμό εχθρικών πλοίων. Και εφόσον οι αντίπαλοι συγκρούονταν με ίσες δυνάμεις, η έκβαση του αγώνα εξαρτώταν από την ανδρεία και την ικανότητα των πληρωμάτων να εκτελούν με ακρίβεια τους ελιγμούς που διέτασαν οι κυβερνήτες. Την ίδια ώρα ο Ξέρξης, καθισμένος στο θρόνο που του είχαν στήσει πάνω στο όρο Σεγάλιο, παρακολουθούσε με αγωνία την ναυμαχία, έχοντας γύρω του τη φρουρά και τους αξιωματικούς του. Κάθε φορά που έβλεπε ένα δικό του πλοίο να συγκρούεται με ένα ελληνικό, ρωτούσε ποιος ήταν ο κυβερνήτης και έλεγε στους γραμματείς του να σημειώσουν το όνομά του για να τον ανταμείψει, αν κατάφερνε να το εμβολήσει ή να τον τιμωρήσει, αν τον έβλεπε να δηλιάζει. Και γι' αυτό οι Πέρσες και οι σύμμαχοί τους πολεμούσαν με γενναιότητα, γιατί ένιωθαν τα μάτια του βασιλιά καρφωμένα πάνω τους. Στην αρχή η ναυμαχία ήταν αμφίρροπη και οι Πέρσες κρατούσαν τις θέσεις τους. Στο δεξιό άκρο, μάλιστα, εκεί που ήταν το ναυτικό των Ιώνων, οι Σπαρτιάτες και οι Αιγινίτες δυσκολεύονταν, γιατί οι Ιώνες ήταν το ίδιο ικανοί ναυτικοί, αλλά κρατούσαν με σθένος τις θέσεις τους. Στο αριστερό άκρο οι Αθηναίοι με τα 180 πλοία τους πίεζαν πολύ σκληρά τους Φοίνικες. Οι Αθηναϊκές τριήρεις πλεύριζαν τις Φοινικικές και καθώς περνούσαν με ταχύτητα δίπλα τους, τους έσπαγαν τα κουπιά. Έτσι τις ακινητοποιούσαν και μετά στρέφονταν απότομα και τις χτυπούσαν με το έμβολο. Σύντομα η παράταξη των Φοινίκων έσπασε και τα πλοία τους άρχισαν να τρέπονται σε φυγή, δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση στο στόλο, γιατί φεύγοντας έπεφταν πάνω στα πλοία της δεύτερης γραμμής. Και ενώ επικρατούσε σύγχυση στον περσικό στόλο, μια αθηναϊκή τριήρης έβαλε στόχο το πλοίο της βασίλισσας Αρτεμισίας. Εκείνη προσπαθώντας να ξεφύγει, έπεσε πάνω σε ένα περσικό πλοίο και χωρίς δεύτερη σκέψη το εμβόλισε και το βήθησε. Ο Αθηναίος τριήραρχος, βλέποντας τη σκηνή, νόμισε ότι η Αρτεμισία ήταν με το μέρος των Ελλήνων και σταμάτησε την καταδίωξη. Από την άλλη, ο Ξέρξης, παρακολουθώντας τη σκηνή, νόμισε ότι η Αρτεμισία εμβόλισε ένα εχθρικό πλοίο και σχολίασε απογοητευμένος. Οι άνδρες μου σήμερα φέρθηκαν σαν γυναίκες και οι γυναίκες σαν άνδρες. Οι Πέρσες δεν άντεξαν για πολύ και σύντομα τράπηκαν σε άτακτη φυγή, προσπαθώντας να βγουν από τα στενά. Οι Αθηναίοι τους καταδίωκαν και βύθιζαν τα πλοία τους. Όσα πλοία κατάφερναν να γλιτώσουν, έπεφταν πάνω στους Αιγινίτες που τους περίμεναν στην έξοδο των στενών. Ενώ ο περσικός στόλος προσπαθούσε να βγει από τα στενά, η φρουρά που είχαν εγκαταστήσει πάνω στο νησάκι της Ψιτάλιας εξοντώθηκε από Αθηναίους οπλίτες που τους οδήγησε εκεί ο Αριστίδης. Όσα περσικά πλοία γλίτωσαν, περίπου 800, κατάφεραν να φτάσουν στο Φάληρο και να μπουν κάτω από την προστασία του στρατού. Στο τέλος της ημέρας η θάλασσα είχε γεμίσει ναυάγια.
Ο Ζέφυρος τα έσπρωξε προς μια παραλία της Αττικής που ονομάζεται Κολιάδα. Και τότε όλοι θυμήθηκαν μια παλιά προφητεία που έλεγε ότι οι γυναίκες της Κολιάδας θα μαγειρεύουν το φαγητό τους πάνω σε φωτιά από κουπιά. Οι Έλληνες, με ακμαίο το ηθικό, έσυραν στη Σαλαμίνα όσα χτυπημένα πλοία επέπλεαν ακόμα και ετοιμάστηκαν να αντιμετωπίσουν και πάλι τους Πέρσες. Οι Πέρσες αντίθετα, κάτω από το βάρος της ήττας, προτίμησαν να φύγουν και μάλιστα γρήγορα, γιατί ο Θεμιστοκλής, στέλνοντας τον έμπιστο δούλο του το Σίκινο, τους εμήνυσε να βιαστούν, γιατί τάχα οι Έλληνες σχεδίαζαν να καταστρέψουν τη γέφυρα του Ελισπόννου. Έτσι αναχώρησε από την Ελλάδα ο Ξέρξης, αφήνοντας πίσω του το στρατηγό Μαρδόνιο, να ξεχειμονιάσει στη Θεσσαλία και να χτυπήσει την ερχόμενη άνοιξη την Πελοπόννησο. Πέρασαν 2.500 χρόνια από τότε. Ο κόσμος άλλαξε. Οι άνθρωποι άλλαξαν. Αυτό που δεν άλλαξε είναι ότι πάντα θα αγωνίζονται για την ελευθερία. Με αρετή και τόλμη.